Action! Καλησπέρα παιδιά, σήμερα έχουμε Contest Prep Vlog ημέρα 24η uh, Σήμερα που ζυγίστηκα είμαι περίπου 1,5 κιλό πάνω από χθεσινή ημέρα Ωστόσο αυτό το βάρος είναι από το γέμισμα το οποίο έκανα χθε με υδατάνθρακες Οπότε σήμερα κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα είμαι πιο full, πιο γεμάτος Θα το δείτε και κατά τη διάρκεια της προπόνησης Σήμερα έχουμε back and boobs uh, πλάτη και στίχο, οπότε θα σας δείξω και την προπόνηση, αλλά και ε, μετέπειτα θα κάνουμε και λίγο ποζάρισμα ε, για να δείτε πώς είναι το σώμα μου σήμερα. Στο σημερινό επεισόδιο όμως, θέλω να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Αρκετοί αναρωτιέστε πόσο κοστίζει να ασχοληθείς με το bodybuilding επαγγελματικά. Και σήμερα θέλω να λύσουμε λίγο αυτή την απορία, να σας ε, φέρω ένα παράδειγμα τον εαυτό μου, τα έξοδα που έχω για να μπορέσω να παίξω σε αγώνες, α, ταξίδια, μαγιό, το ένα το άλλο. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες όμως και για τους άντρες, έτσι, μιας και ασχολείται και η γυναίκα μου με αυτό το άφλημα. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το κόστος, α, έτσι ώστε να, να μπορέσει κάποιο να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το άφλημα. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τα βασικά είναι διατροφή. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι σε καθημερινή βάση ένα bodybuilder μέχρι και τέχνης, πρέπει να καταναλώνει ζωική πρωτενη, το οποίο είναι κρέα, συνήθω είναι κοτόπουλο, μπούτι κοτόπουλο, α, μετά έχουμε αυγά και καλακτονικά τι περισσότερε φορέ, δηλαδή γιαούρτι που λέει ο και κάποιο τυρί, ή αμφότερο. Πάμε να το σπάσουμε λίγο, α, ποια είναι τα κόστη, Τώρα, εννοείται ότι οι ανάγκε σε πρωτεΐνη στο καφέ να διαφέρουν. Ο άλλος μπορεί να χρειάζεται 150 γραμμάρια πρωτεΐνης ή μια κοπέλα ξέρω μπορεί να χρειάζεται 120 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Κάποιος μεγαλός όμως μπορεί να χρειάζεται 200, 250 και μπορεί και 300. Καλή ώρα εγώ. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να βρίσκετε μέρη όπου μπορείτε να γλιτώσετε λεφτά. Δεν δηλαδή να ψωνίζετε κάτι από το πρώτο χέρι πιο οικονομικά. Για παράδειγμα εγώ όπως έχετε δει και στα προηγούμενα επεισόδια ψωνίζω το κρέας μου από συγκεκριμένο μέρος έτσι ώστε να κλειτώσω κάποια λεφτά α, να το πάρω λίγο πιο φθηνά κτλ. Που, στη δική μου περίπτωση εγώ πληρώνω περίπου 6 ευρώ το κιλό στη Φωσκοτόπουλο, ωραία. Το μοσχάρι πάει περίπου 7 με 8. Α, όσοι θέλετε να δείτε που ψωνίζω μπορείτε να πάτε στα προηγούμενα βιντεάκια και να δείτε το βίντεο εκεί που πάω και ψωνίζω. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανάλογα την πρόσωψη των ταμφρακών, ρύζι, γλυκοπατάτα, που η γλυκοπατάτα τι περισσότερε φορέ έχει 2,5 ευρώ αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οπότε, ανάλογα το πόσο πρέπει να φά, ανεβαίνει το κόστο. Πάμε στα αυγά. Εγώ παίρνω και ολόκληρα αυγά, αλλά παίρνω και ασπράδι, δηλαδή αγοράζω α, ασπράδι ενό λίτρου. Α, το οποίο το χρησιμοποιώ πιο, αυτό τι περισσότερες φορές είναι ήδη Uh, παστεριωμένο. Οπότε δεν χρειάζεται να σπάω αυγά για να υπολογίσω το ασπράδι. Αν και η γεύση λίγο αλλάζει, η αλήθεια είναι. Προτιμάω ολόκληρα αυγά, εννοείται. Αλλά για να γλιτώσω και το χρόνο, αλλά να κάνω και λίγο οικονομία, αγοράζω έτοιμη συσκευασία ασπραδιού. Uh, τα αυγά τα ολόκληρα τα χρησιμοποιώ τι περισσότερε φορέ για να το ρίξω ολόκληρο και όχι να επιλέξω ασπράδι μόνο ή κρόκο. Ωραία, τα χρησιμοποιώ ολόκληρα. Τώρα, uh, το budget στη διατροφή, τουλάχιστον όσε φορέ έχω κάτσει να υπολογίσω εγώ, α, επειδή κάνουμε διατροφή μαζί με τη γυναίκα μου, πάνω κάτω ίδια είναι, είναι κοντά αρκετά δηλαδή ό,τι αφορά τι επιλογέ τροφίμων, όχι σε θερμίδε, αλλά ό,τι αφορά τι επιλογέ τροφίμων, είναι πάνω κάτω το ίδιο γιατί έχουμε τι ίδιε προτιμήσει. Δηλαδή θα φάμε πούτι, κοτόπουλο, τύφο, κοτόπουλο. Μα αρέσει και στου δύο γιαούρτι, μα αρέσει και στου δύο αυγά, οπότε πάνω κάτω είναι το ίδιο. Έχω κάτσει να υπολογίσω στην περσινή αγωνιστική προετοιμασία και ήθελα περίπου 60 ευρώ ε, για κρέας την εβδομάδα, δηλαδή κρέας και αυγά, έτσι. Οπότε αυτό όμως είναι για δύο άτομα, οπότε ε, αν οι ανάγκες σας μειώνονται και είστε ένας, είσαι ένας δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι τα μισά λεφτά και λιγότερο. Μόνο για κρέας όμως, έτσι. Μετά πάμε σε ρύζι, γλυκό πατάτα, λαχανικά που εγώ προτιμάω να έχω φρέσκα λαχανικά στη διατροφή μου. Μ, όχι καταψυγμένα. Οπότε, ανάλογα τη συσκευασία που θα αγοράσει, από πού θα αγοράσει, έτσι, ανεβαίνει και το κόστο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. μου αρέσουν τα καταψυγμένα blueberries, rosberries. μου αρέσουν μπανάνε, αρέσουν μήλα. Οπότε, αν είσαι από του ανθρώπου που για υδατάφρακε προτιμά φρούτα όπω εγώ, εκεί το budget αρχίζει και ανεβαίνει και πάλι. Ειδικά τώρα που όλα ακριβένουν και τα λοιπά. Α, επίσης, μετά πάμε σε κάποια συμπληρώματα διατροφής, έτσι, τα οποία τις περισσότερες φορές τα συμπλήρωμα διατροφής, όπως πρωτεΐνη π.χ., είναι να γλιτώσουμε κάποια λεφτά και όχι τόσο πολύ για να το χρησιμοποιήσουμε σε όλο και καλά δε, γιατί τα έχουμε ανάγκη. το συμπληρώμα πρωτεΐνης μπορεί ουσιαστικά να συμπληρώσει τη ήδη υπάρχουσα διατροφή μας, Uh, και να γλιτώσουμε κάποια λεφτά. Γιατί πάνω κάτω uh, ένα σκουπ μα κοστίζει περίπου 50 λεπτά, 60 στη χειρότερη, ενώ ένα uh, κομμάτι στη κοτόπουλο, 150 γραμμάρια, μπορεί να μα κοστίσει περίπου 1,2, 1,5 ευρώ, μπορεί και λίγο παραπάνω, ανάλογα από που το έχουμε ψωνίσει. Οπότε με ένα συμπληρώμα πρωτενη γλιτώνουμε κάποια λεφτά εν μέρη. Τώρα από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα συμπληρώματα, όπω σα έχω δείξει εγώ που χρησιμοποιώ, ωμέγα 3, uh, συμπλήρωμα με βιταμινών, D3, βιταμίνη C, προστατευτικά το ύπαρ, το ένα το άλλο. Το μπάζετ εκεί ανεβαίνει ανάλογα το τι ανάγκε έχει, εφόσον έχει κάνει γενικέ αίματο, τι θέλει να χρησιμοποιήσει προστατευτικά για την υγεία σου, για την απόδοσή σου, όπω νητρικά. Και μπορεί να ξεκινάει από 30 ευρώ, δηλαδή αν πάρει ωμαγκατρία και βιταμίνη D, που λέει ο λόγο, και να φτάνει έω και 400 ευρώ. 500 ευρώ το μήνα μόνο τα συμπληρώματα διατροφή. Οπότε, τουλάχιστον εκεί στα συμπληρώματα διατροφή βλέπει το τι budget μπορεί να διαθέσει και αναλόγω πράτη. Άμα βάλει Αν φτιάχνει δικό σου νητρικό, δηλαδή θα αγοράσει το καφέ αμινοξή ξεχωριστά, αργίνει ξεχωριστά, κυτρονίνη, κλουταμίνη κτλ. Α, όλα αυτά εννοείται ότι η αμα θα φτιαχνει δικο σου νητρικο δηλαδη θα αγορασει το καφε αμινοξυ ξεχωριστα ανεβαίνει και κοστίζει παραπάνω. Uh, εννοείται πω άμα μπείτε στο fit1.gr και γράψετε κωδικό ΣΤΑΡΟ θα έχετε μια έκπτωση επιπλέον 15% από μένα, αλλά όπω και να έχει κοστίζουν. Έτσι, Να είμαστε ειλικρινεί, να τα λέμε έτσι όπω είναι τα πράγματα. Τώρα, πάμε στη συνδρομή γυμναστήριου. Ένα καλό γυμναστήριο για να είστε άνετοι μέσα. Uh, η τιμή συνήθω ξεκινάει και να δουλεύουν τα μηχανήματα έτσι πάνω απ' όλα και να έχει καλά μηχανήματα. Uh, πλέον το budget ξεκινάει από. 30 ευρώ ο μήνα, 35 και ανεβαίνει. Έτσι. Σε μερικά γυμναστήρια είναι και 60 ευρώ ο μήνα. Ε, τώρα ετήσιο μπορεί να είναι 300, μπορεί να είναι 400, 500 και πάει λέγοντα. Ανάλογα το γυμναστήριο, ανάλογα την περιοχή, ανάλογα το τι εξοπλισμό διαθέτει, πόσο καθαρό είναι ο χώρο, πόσο άνετο είναι ο χώρο. Οπότε ανάλογα το που θέλετε να βρίσκεστε, ανεβαίνει και το budget. Οπότε υπολογίζουμε και αυτό. Είτε κλείνουμε μια ετήσια συνδρομή, έτσι ώστε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, είτε το ε, προσφέτουμε στο μηνιαίο μας budget, δηλαδή έχουμε μια μηνιαία συνδρομή 40, 50, 60 ευρώ όσο μας ζητάει το γυμναστήριο και το υπολογίζουμε αυτό στις ανάγκες ε, του συνολικού budget για να κάνουμε bodybuilding. Οπότε, μέχρι στιγμής, αν υποθέσουμε ότι η διατροφή μας κοστίζει περίπου 400 ευρώ, 500 ευρώ το μήνα, έχουμε άλλα, πες, 200-100 ευρώ συμπληρώματα, είναι 600 ευρώ και μια συνδρομή άλλα 40-50 ευρώ, πάμε στα 650 ευρώ περίπου. Το πάω πολύ περίπου α, να έχετε περίπου μια εικόνα όταν κάνει αγωνιστικό bodybuilding. Έτσι. Δεν το λέω, δεν το αναφέρομαι σε άτομα τα οποία απλά θέλουν να κάνουν διατροφή. Μην το βλέπετε και τρελαίνεστε και λέτε, εγώ δεν θα ασχοληθώ. Τι 600 ευρώ μου λε. Μπορείς να ξεκινήσεις από low low budget, γιατί αν σας φέρω εγώ το δικό μου παράδειγμα, όταν ξεκίνησα η πρώτη μου δουλειά ήταν στα α, uh, και ο μισός μου ήταν 500 ευρώ. Από αυτά τα 500 ευρώ έπρεπε να πληρώνω ενίκιο μόνος μου, ρεύμα, τηλέφωνο, uh, κοινόχρηστα και ό,τι μου έμενε, έπρεπε, αυτό ήταν το budget uh, για bodybuilding. Υπήρχαν στιγμές που Uh, βασικά ήταν μία φορά είμαι ειλικρινής που είχε τύχει, ήτα, uh, μου είχα μείνει περίπου 15 ημέρες πριν πληροφώ και είχα μείνει με 7 ευρώ στη τσέπη. Way way back, ήμουν τότε 20 χρονών, uh, 21 νομίζω κάτι τέτοιο, αλλά έχει τύχει. Οπότε πάλι καλά που το ψυγείο μου ήταν γεμάτο και ήμουν, τουλάχιστον δεν είχα χωθεί <laughs> δεν είχα πάθει ανακοπή. Uh, από κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσεις και σιγά σιγά πρέπει να βρεις τρόπους α, να βγάζεις παραπάνω εισόδημα ή να γίνεις καλό σε αυτό που κάνεις ή να πάρεις αύξηση στη δουλειά και 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 και. Αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το κομμάτι της σήμερα. Θα συζητήσουμε καθαρά για το budget που απαιτείται για να κάνεις bodybuilding. Μετά εφόσον έχουμε καλύψει τη διατροφή εν μέρη έχουμε καλύψει την α, α, προπόνησή μας και τα συμπληρωματά μας. Πάμε να μιλήσουμε για προπόνητη. Τώρα, ένας καλός προπονητής, δεν θα μιλήσω για το κόστος που, ο, τη τιμή που θα μας πάρει, πόσο κοστολογεί ο καθένα. Ωστόσο, κάποια λεφτά θα πάρει. Μπορεί αυτά τα λεφτά είναι, να ξεκινάνε από 50, μπορεί να φτάνουν και 300, μπορεί να φτάνουν και 500 και 1000 ευρώ. Okay. Α, τις 12 εβδομάδες, αν το προ προπληρώσουμε ή το μήνα, ξέρω εγώ, ξεκινάει η budget από 40 έω έως και 200 ευρώ. Λέω το εδώ τώρα. Uh, οπότε αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε αρκετέ γνώσει, έτσι ώστε να καθοδηγήσουμε εξ τον εαυτό μα. Τι εννοώ με αυτό. Αν εσύ επενδύει αρκετά λεφτά στη διατροφή σου, αν εσύ επενδύει αρκετά λεφτά, το αρκετό έχει να κάνει με το καφέ ξεχωριστά. Έτσι, για μερικού στα 200 ευρώ είναι way too much για να επενδύσει στο bodybuilding, και για μερικού το χιλιάρικο είναι ok. Ξέρω, whatever. Οπότε δεν λέμε πώ είναι αρκετά, απλά ξέρει, πάμε με τον budget του καθενό. Οπότε, όταν επενδύσει ήδη αρκετά λεφτά α, σε αυτό το άφημα, γυμναστήριο, συμπληρώματα α, και διατροφή, και τα κάνει τα περισσότερα λάθο, ή πιστεύει ότι τα κάνει σωστά, αλλά δεν βλέπει αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι χαραμίζει και το χρόνο σου και πετά ζάμπα λεφτά στο νερό. Είτε κάνε μερικά βήματα πίσω, δηλαδή πάρε ένα χρόνο off, να μαζέψει κάποια λεφτά, και απροπονητή σου, και ή να κάτσει να διαβάσει, να αποκτήσει έξτρα γνώσει και μετά να ξανασχοληθεί, ή απλά βρε τρόπο να βγάλει παραπάνω λεφτά, αν μπορέσει να, να βρει έναν προπονητή να σε καθοδηγήσει για να μην χαλά χρόνο και λεφτά. Έτσι, οπότε, εν μέρει, ένα καλό προπονητή, ο οποίο έχει γνώσει και μπορεί να σε καφοδηγήσει, θα σου γλιτώσει χρόνο, χρήμα και θα αποκτήσει και γνώσει. Αλλά όσοι έχετε ήδη κάποιε γνώσει και βλέπετε ότι ό,τι κάνατε έχετε αποτέλεσμα, δεν δηλαδή παίρνετε τη επένδυση που βάζετε πίσω, εννοείται, θα συνεχίσετε να κάνετε μόνοι σας. Α, καλύπτουμε και αυτό το κομμάτι με το προπονητή ότι χρειάζεται αρκετή χρειάζεστε να επενδύσετε εκεί πέρα. Καλή ώρα. Εγώ, ας πούμε, που ασχολούμαι με επαγγελματικό bodybuilding, έχω προπονητή, παρόλο που είμαι προπονητή και έχω τους δικούς μου ασκούμενους και αθλητές και ασχολούμαι με αυτούς, ο λόγο που έχω προπονητή είναι γιατί ο όγκο τη δουλειά μου είναι τόσο μεγάλο επειδή έχω διαφορετικέ δουλειέ να κάνω. Έχω και το YouTube πλέον και το ένα και το άλλο. Δεν μπορώ να κάθομαι και να ασχολούμαι και με τον εαυτό μου. Συν το ότι όταν είσαι σε μια δίαιτα ή όταν κάτι στην καθημερινότητά σου μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά: δεν έχει όρεξη, δεν έχει ενέργεια. Έχει up and down στο μυαλό σου, μπορεί λίγο να σε πιάσει του τύπο φάση. Α, α φάω, δεν πειράζει, είμαι καλά, ή α ξεφύγω λίγο ή α μειώσω λίγο παραπάνω φαγητό γιατί δεν είμαι καλά. Οπότε το μυαλό μα μερικέ φορέ παίζει με τον εαυτό μα και μπορεί να πάρουμε λάθο αποφάσει. Ενώ το άλλο, α, ένα ζευγάρι ε, ματιών, έξτρα, ένα προπονητή, σωστό, μπορεί να μα πει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό και τον πληρώνουμε. Έτσι. Α, δόξα το Θεώ είμαι τυχερό αυτή τη στιγμή όπου ο προπονητή μου είναι επαγγελματία, είναι συνάδελφο πάνω απ' όλα, α, το έχει σπουντάσει το αντικείμενο προπονητικής και της διατροφής και μπορούμε να συνεννοηθούμε πολύ εύκολα. Α, καταλαβαίνω τι μου λέει, καταλαβαίνει τι του λέω και υπάρχει μια καλή συνεννόηση. Πάνω απ' όλα να υπάρχει μια σωστή συνεννόηση με τον προπονητή σας. Αυτό. Οπότε κλείνουμε αυτό το κομμάτι ότι σε μερικές περιπτώσεις μερικοί χρειάζεται να επενδύσετε και σε έναν προπονητή. Πάμε παρακάτω. Αγωνιστικό bodybuilding. Είτε επιλέξετε εσείς να παίξετε αγώνες στην πατρίδα σας... Δεν ξέρω αν με βλέπετε από κάποια άλλη χώρα ή από την Ελλάδα, σε όποιο μέρος και αν βρίσκεστε. Α, αν επιλέξετε να παίζετε αγώνες στην πατρίδα σας ή στη χώρα στην οποία ζείτε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να παίξετε σε αγώνες regional, α, και εκεί υπάρχουν κάποια κόστη, έτσι. Δηλαδή, κόστος συμμετοχής. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές κόστος, το κόστος συμμετοχής είναι περίπου 30 ευρώ, 30 με 50 ευρώ, για να μπορέσει να λάβεις μέρος στους αγώνες. Uh, πλέον είναι επιπλέον 40 ευρώ που παλιότερα παίρναμε δικές μας μπογιές και βαωφόμαστε μόνοι μας πλέον είναι 40 ευρώ για να σε βάψουν πριν ανέβει στη σκηνή στο χώρο με συγκεκριμένη μπολιά, ωραία, με συγκεκριμένο τάνικ uh, οπότε υπολογίζουμε αυτομάτως 70 ευρώ οκ, okay? στο περίπου αν επιλέξεις να παίξει σε έξτρα κατηγορίες είναι άλλα uh, 30 ευρώ για κάθε κατηγορία αν για π.χ. για παράδειγμα, θε να παίξει men's physique και men's classic. Είναι 30 και 30, συν 40 η α, οπότε ξεφεύγουμε εκεί λίγο. Τώρα, μαγιό. Το μαγιό αγωνιστικό ξεκινάει από 50 ευρώ, τι περισσότερε φορέ 40 με 50 ευρώ και φτάνει μέχρι και 100 ανάλογα από ποια εταιρεία θα πάρει το μαγιό ή από ποιο, κατασκευαστή θα πάρει. Π.χ. τα δικά μου μαγιό, α, Men's Physique, ξεκινάνε από 70 ευρώ και πάνω, δηλαδή από, ξεκινάνε από 70 και φτάνουν μέχρι και 150, max, Εξ, εκτός και άμα είναι κάποιο exclusive κομμάτι που το φόραγε κάποιο Olympian και κέρδισε, όπου εκεί ουσιαστικά μόνο αυτό, για αυτό το λόγο, ένα Μαΐο μπορεί να έχει 200 ευρώ, ξέρω εγώ. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι εκεί, 70 με 120-150 ευρώ, max, με το shipping του κτλ., έτσι. Uh, τώρα, αν θέλετε να πάρετε ένα απλό μαγιό παραλία, καλό είναι να επιλέξουμε ένα όμορφο μαγιό, ένα ωραίο μαγιό, το οποίο να μα κάθεται πολύ ωραία uh, και το κόστο να είναι, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 50-60 ευρώ. Έτσι ώστε να είμαστε ωραίοι πάνω στη σκηνή. Αυτό μετράει. Ωραία. Τώρα, στι υπόλοιπε κατηγορίε Men's Classic, Open κτλ. Συνήθω αυτά τα μικρά βραγκάκια κτλ. που έχουν, uh, το κόστο ξεκινά από 40 ευρώ τι περισσότερε φορέ. Εφόσον καλύψαμε και αυτό, θα υπάρχουν κάποια έξοδα όπω μπορεί να θελήσετε να φωνάξετε έναν δικό σα φωτογράφο για να τραβήξετε τι αγαπημένε σα σκηνέ, στιγμέ πάνω στη σκηνή ή να κάνετε μια φωτογράφηση πριν. Αυτό είναι όλα έξτρα, αλλά σα λέω ότι όταν κάνετε προετοιμασία αγώνε μπορεί να το θελήσετε γιατί εκείνη τη στιγμή θα βλέπετε το σώμα σα στα καλύτερά του και θα πείτε ότι θέλω να κάνω μια επένδυση στη φωτογράφηση οπότε καλό είναι να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να τύχει και να χρειαστείς να επενδύσεις σε κάτι τέτοιο όπου η φωτογράφηση τις περισσότερες φορές ξεκινάει από 100 ευρώ και πάνω 150 με 200 ευρώ για να είμαστε ok να σας πω ότι κάπου εκεί κοστίζει Καλύπτουμε και αυτό το κομμάτι οπότε για αγώνες, για να παίξετε μετά να πάτε να φάτε με τους φίλους σας να απολαύσετε μπορεί να σας φύγει και ένα για πλάκα Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να παίξετε έξω, εκεί αλλάζουν τα πράγματα τελείω. Είτε αυτό είναι για α, να παίξετε ως ερασιτέχνε στο Novice, είτε για να παίξετε Pro Qualifier, η τιμή ξεφεύγει. Γιατί ουσιαστικά επιλέγουμε μια χώρα εξωτερικό, πρέπει να κλείσουμε πρώτα membership card, πάνω απ' όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι ώστε α, να μπορέσουμε να παίξουμε, είναι με κάρτα αφλητή ουσιαστικά της NPC, By the way, όσοι θέλετε να παίξετε εδώ Ελλάδα, πρέπει να βγάλετε μια ε, κάρτα αθλητή και εδώ, όπου το κόστο είναι περίπου στα 50 ευρώ, άμα δεν κάνω λάθο. Τώρα, για έξω ισχύει το ίδιο. Πρέπει να αντιλώνετε κάθε χρόνο όσο παίζετε, όσο αγωνίζεστε, μια κάρτα NPC, membership ουσιαστικά, η οποία έχει κόστο 55 ευρώ κάθε έτο. Κάθε φορά που φανανεώνουμε. Και είστε στο σύστημα και φαίνεται ότι είστε αθλητή. Τώρα, εφόσον Αγοράσουμε αυτή την κάρτα, κοιτάμε για ξενοδοχείο Airbnb, να είναι κοντά στου αγώνε, στο μέρο που είναι να πάμε για να παίξουμε. Να μην είναι πολύ μακριά, να μην ε, ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρί, να, να μην είμαστε αχωμένοι, να μην χρειάζεται να πάρουμε ταξί κτλ. Προσπαθούμε να βρούμε ε, κάποιο Airbnb, κάποιο ξενοδοχείο, πολύ κοντά στο μέρο όπου είναι να παίξουμε. Κοιτάμε τα εισιτήρια αεροπορικά ε, για να ταξιδέψουμε λίγο νωρίτερα, να μπορέσουμε να κλειδώσουμε κάποια λεφτά. Μετά, για να μπορέσει να συμμετάσχει Π.χ. να παίξει για πρόκαρτ, για να γίνει επαγγελματία. Τι περισσότερε φορέ η συμμετοχή ξεκινάει από 200 ευρώ. 200 με 205 ευρώ απλά να παίξει σε μια κατηγορία. Okay. Μετά το να σε βάψουν με δικό του stunning, γιατί απογορεύεται να πα με το δικό σου. Το κόστο ξεκινάει τι περισσότερε φορέ από 75 ευρώ και πάνω. Μπορεί να φτάσει και 150. Οπότε σε βάφουνε συμπληρώνεις και τη συμμετοχή σου μόνο για να πας εκεί, φες ουσιαστικά περίπου 300 ευρώ. Okay. Όταν πας σε τέτοιους αγώνες δεν μπορείς να πας με ένα μαϊό το οποίο φόρεσες πριν από δύο χρόνια και έχει ξεβάψει, δεν ξέρω, έχει τσαλακωθεί, έχει χάσει το χρώμα του. Υποχρεωτικά θα αγοράσει ένα καινούριο μαγιό το οποίο φάνε φρέσκο, το οποίο φάνε στη πένα του και θα είναι πιο μοντέρνο. Οπότε θα επενδύσει και άλλο ένα εβδομητάρι ή εκατοστάρι για το μαγιό. Οπότε μιλάμε για budget περίπου στα 400 ευρώ μόνο για την ημέρα του αγώνα. Χωρί να μιλάμε καν για εισιτήρια, χωρί να μιλάμε καν για το membership, χωρί να μιλάμε καν για Airbnb. Α, και χωρί εννοείται να μιλάμε στο να πα, να πάρει ε, από το αεροδρόμιο ταξί, ότι είναι να πάρει λεωφορείο, μετά από αγώνε να φά, να κάνει enjoy το φαγητό εκεί πέρα, να δει λίγο το μέρο, σαν να πηγαίνει διακοπέ. Που εμένα, α πούμε, όταν κλείνω στο εξωτερικό ε, για αγώνε, μου αρέσει να κάθομαι άλλε δύο μέρε, τρει, ε, για να δω τη χώρα, να την απολαύσω. Όταν είχα πάει στη Βουγαρία, είχα κάτσει 4 τέσσερι-πέντε μέρε ε, να δω το μέρο, ε, να κάνω τι διακοπέ μου. Και ήταν perfect, αξίζει. Οπότε, minimum το budget, μιλάμε για ένα χιλιάρικο ε, με δύο χιλιάρικα για να πα εξωτερικό να παίξει και να απολαύσει δηλαδή, τη χώρα. Στα κορίτσια το budget αλλάζει τελείω. Δυστυχώ ή ευτυχώ, <laughs> βασικά δυστυχώ για τα κορίτσια το budget είναι τρελό που φαι... Είναι πολλά λεφτά για τα κορίτσια όσα θέλουν να ασχοληθούν με αγωνιστικό bodybuilding. Γιατί το, το μαγιό το οποίο πρέπει να φοράνε οι γυναίκε πάνω στη σκηνή ξεκινάει από 4 εκατοστάρικα μενυμού και φτάνει και 7 και φτάνει και 800 ευρώ. Τώρα που ψάχναμε για τη Χριστίνα, το μαλλιό της πήγε... 5 εκατοστάρια. Οπότε υπάρχουν αρκετές εταιρείε, αρκετές κοπέλες που κατασκευάζουν μαλλιό και στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Εμείς βρήκαμε μία στην Πολωνία, η οποία μας έκανε καλά στο μάτι η επικοινωνία όλοι και τα μαλλιά που παρασκευάζει, για τις αφλήτριε που παρασκευάζει κτλ. Οπότε παραγγείλαμε από αυτή να είναι. Τώρα, αν κάποια κορίτσια δεν το έχουν με τα νύχια, μαλλιά και make-up και θέλουν ή δεν έχουν το κουράγιο να ασχοληθούν με μόνες τους και θέλουν κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους, να τους φτιάξει μαλλιά, νύχια και να τις κτλ. Μιλάμε για ένα επιπλέον τριακοσάρι. Γιατί εκεί πέρα, αν μπορέσει, πρέπει να το κλείσει από νωρί και την μέρα του αγώνα να κάτσουν να σε βάψουν, να σου φτιάξουν τα μαλλιά, να σε χτενίσουν, να σου φτιάξουν τα νύχια, whatever. Εκεί, εκεί υπάρχουν τρία-τέσσερα κορίτσια πάνω από το κεφάλι σου, πάνω από το κεφάλι τη κοπέλα, και σε περιποιούνται. Εννοείται ότι υπάρχει και άντρε αυτή η επιλογή, μπορούν να σε χτενίσουν, μπορούν να, σου, να σε κουρέψουν άμα θέλει. Ωστόσο εμεί είμαστε λίγο πιο κουρευόμαστε. Ξυριζόμαστε και φύγαμε. Γεια σα. Δεν θα κάτσουμε εκεί πέρα να είμαστε έτσι. <laughs> Φτιάξε μου τα νύχια. Δεν μα νοιάζει ιδιαίτερα, ok. Οπότε για τα κορίτσια σε αυτό το κομμάτι λίγο το budget εκτοξεύεται. Επίση τα παπούτσια. Τα παπούτσια ξεκινάνε από 70 με 80 ευρώ. Γιατί πρέπει να φοράνε συγκεκριμένα παπούτσια οπότε πάνω στη σκηνή. Οπότε πρέπει να υπολογίσουν και αυτό. Νομίζω το κάλυψα, περίπου κάπου εκεί, 1200 με 200 ευρώ. Τώρα, θα αναρωτιέστε όλοι και τα άλλα συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα. Εδώ α, δεν μπορώ να σας βγάλω το κοστολόγιο, γιατί α, το κόστος αλλάζει από τόσο, μπορεί ξαφνικά να γίνει τόσο, ανάλογα ποιος είναι ο προπονητής σου, α, και τι έχει στο μυαλό σου. Okay? Αρκετό κόσμο πιστεύει ότι εγώ δεν έχω αρκετά καλό σώμα γιατί βάζω λίγο. Πάμε να αυξήσουμε την δοσολογία, να αυξήσουμε δοσολογία, δοσολογία, δοσολογία και το budget απλά εκτοξεύεται. Σαν το ότι κάνει και κακό στον εαυτό σου. Οπότε, α, εγώ είμαι πάνω τη άποψη ότι lower dosages, αρκεί να είναι ποιοτικά, θα δουλέψουν. Δεν υπάρχει λόγος απλά να βάλεις παραπάνω χημία στο οργανισμό σου. Οπότε εκεί δεν μπορείς να πει ένα κοστολόγιο ανάλογα και τι θα βάλει, τι ποιότητα θα είναι αυτό, πόσο θα βάλει κτλ. Το budget θα μπορούσε να ξεκινήσει από 200 το μήνα μέχρι και δεν ξέρω, 5 από το μήνα. Στη Αμερική δεν το συζητάω καν γιατί εκεί όντω οι άνθρωποι πληρώνουν περίπου 4 με 10 χιλιάρια το μήνα. Σε εμά είναι λίγο πιο budget friendly. <laughs> Μπορούσε να το πει και έτσι, αλλά και πάλι αυτό είναι λεφτά όσοι θέλουν να επιλέξουν ένα enhanced bodybuilding. Τώρα, αν μιλάμε για α, φυσικούς αφλητές όλα τα υπόλοιπα πιστεύω πως τα έχω καλύψει. Α, και αν παίξετε εξωτερικό, α, εννοείται πως αυτό το 1 με, ευ... με 2 που σας έχω πει είναι. Για να κάνετε και τι διακοπέ σα, για να απολαύσετε και το φαγητό, μπορείτε να πάτε ψώνια. Το ένα, το άλλο. Αν είστε πολύ on budget, μπορείτε να καλύψετε όλα και με 600 ευρώ. Ξέρω, να πάτε να παίξετε και να γυρίσετε κατευθείαν. Και να βρείτε πολύ πιο νωρί τα εισιτήρια, εφόσον ξέρετε που πρέπει να πάτε και έχετε σωστή καφοδήγηση κτλ. Αλλά ε, επίση κάτι σημαντικό ε, που ανέφερα πριν για το προπονητή, ε, ε, είναι σημαντικό ε, να γνωρίζετε που θα παίξετε αν έχετε ελπίδε εκεί που θα πάτε, να νικήσετε ή να πάρετε μια καλή θέση. Ε, να μην πηγαίνουμε μόνο απλά στου αγώνε έτσι, αν πάμε και αν βγούμε τελευταίοι, γιατί ε, ο ανταγωνισμό θα είναι ξέρω εγώ, 170 άτομα στη σκηνή και δεν θα σε δει κανεί ποτέ. Ε, οπότε πάμε, επιλέγουμε έναν σωστό αγώνα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τη τύχη, να είσαι ο καλύτερο από όλου εκείνη την ημέρα. Οπότε επιλέγουμε έναν σωστό αγώνα, πάμε σε έναν σωστό αγώνα όπου θα έχει ανταγωνισμό, αλλά δεν θα γίνεται χαμό, είτε θα είναι προ το τέλο τη αγωνιστική χρονιά, είτε θα είναι στη αρχή τη αγωνιστική χρονιά, κάπου εκεί. Οπότε, το να μπορέσει κάποιο να επιλέξει έναν σωστό αγώνα πρέπει να έχει γνώσει. Ωραία. Και αυτέ τι γνώσει τι περισσότερε φορέ μπορεί να παρέχει ένα προπονητή, ο οποίο έχει γνώσει. Λοιπόν, οπότε. Α, αυτά πιστεύω ότι αφορά το budget για bodybuilding και πάμε για προπόνηση. Σήμερα έχουμε, όπως είπαμε, στήφος πλάτη, ποζάρισμα, and you know the rest. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. έχω μείνει μόνο να κάνω κυλιακούς και πάμε σπίτι. Το pump, όπως είπα και πριν, θα ήταν πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε, το για σήμερα είναι έτσι, πολύ πιο φουλ, ό,τι αφορά το ποσοστό του λίπους. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά, να με ειλικρινείς. Αλλά είμαι σίγουρα πιο φουλ. Αυτό το 1,5 κιλό που έχω πάρει φαίνεται. Είμαι πολύ πιο γεμάτο. Σε σύγκριση μέρε που ένιωθω ότι ήμουν flat. Οπότε τώρα έχω γεμίσει αρκετά. Αυτά παιδιά για σήμερα. Πάω να κάνω κυλιακού και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.